Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην προπόνηση της Πέρα Κλουπ. Η Πέρα Κλουπ, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, με την μεγάλη νίκη που πέτυχε εναντίον του Αγίου Θωμά. Μαζί μας τώρα έχουμε τον αρχηγό της ομάδας, τον Δημήτρη Τωσιάσιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πήκε η αγωνιστική χρονιά για την ομάδα, έτσι. Ναι, φυσικά. Εμείς είμαστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία. Παίζουμε χωρίς άγχος. Πήγαμε στο Θωμά. Δεν είχαμε να χάσουμε κάτι. Δεν μας αγχώνει κανένας εδώ στην ομάδα. Και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε έτσι όπως ήρθε. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, αν και νεοφώτιστη στη Β' κατηγορία? Στόχος είναι προπόνηση, με την προπόνηση κάθε μέρα στο παιχνίδι να ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Τώρα, αν έρχονται και τα αποτελέσματα, πάλι καλά. Πάντως γίνανε μεταγραφές, ήρθαν παίκτες καινούριοι όπως ο Γιώργος ο Ξένος. Δηλαδή, παίκτες για τα δεδομένα της Β' κατηγορίας είναι καλές μεταγραφές, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, η διοίκηση κάνει ό,τι μπορεί. Εμείς εδώ είμαστε μια παρέα όλοι. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα, με γνωριμίες, με φιλίες, με παρέες, έτσι λειτουργεί η ομάδα. Έτσι έρχονται και τα παιδιά, δεν έχει να κάνει με το οικονομικό κτλ. Πάντως, Δημήτρη, το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει εδώ. Με λυπεί, ας πούμε, ότι αλλάζεται έξω. Μου είχαν πει τα παιδιά ότι το χειμώνα, όταν βρέχει, αλλάζεται μέσα στα αμάξια. Ναι, είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή για την ομάδα μας και φαντάζομαι για πολλές άλλες ομάδες στην Αθήνα. Και στην Κυψέλη, ακόμα που κάνουμε δύο προπονήσεις. Μπαίνουμε, αλλάζουμε, παίρνουμε τα πράγματά μας, φεύγουμε, γιατί αλλάζουν και άλλες ομάδες. Είναι εκεί άλλες 7 ομάδες, πόσες είναι. Γενικά δεν έχουμε αποδυτήρια. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Συμβιβαζόμαστε. Οι υπεύθυνοι όσοι είναι, μπορούν να κάνουν, αν μπορούν, καλό θα είναι. Δημήτρη, είστε μια παρέα. Το βλέπω και εδώ. Όλοι σε πειράζουν, τους πειράζεις. Έτσι είναι. Αλλιώς δεν βγαίνει. Ερχόμαστε από τις δουλειές. Ερχόμαστε να περάσουμε 2 ώρες ωραία. Να ξεσκάσουμε να φύγουμε από το σπίτι, από τις γυναίκες. Τι να κάνουμε. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, ακολουθεί το παιχνίδι τώρα με τον Κολωνό. Ναι, στόχος το 2-2. Στόχος είναι πάλι να πάμε να το ευχαριστηθούμε. Είναι να κερδίσουμε, η αλήθεια είναι. Γιατί κάθε παιχνίδι που έρχεται, εμείς θέλουμε να κερδίζουμε. Δεν πάμε δηλαδή να χάσουμε και δεν νομίζω ότι το κάνει κανένας αυτό. Αν κερδίσουμε, θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί θα μετράει η νίκη που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή μέσα στο Γουδί, μέσα στον Άγιο Θωμά. Οπότε. Είσαι ο αρχηγός της ομάδας, παράπονα από τον coach, τον Στάθη τον Πανακούλια. Μας τρέχει πολύ. Όχι, τίποτα, όλα καλά. Οικογενειακά, επικοινωνία υπάρχει. Είναι νέο παιδί. Είναι κοντά στην ηλικία μας. Έχει τύχει, έχουμε παίξει και μπάλα μαζί. Και με τους περισσότερους έχει ξαναυπάρξει συνεργασία. Όλα καλά, εντάξει. Το μόνο άσχημο ότι δεν μπορούν να έρθουν αρκετοί φιλάθλοι να παρακολουθήσουν την ομάδα, γιατί ξέρω όταν η Πέρα Κλουπ έπαιζε εντός έδρας, το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο. Εντάξει, γεμάτο. Είχε κόσμο, αλλά τώρα λόγω και της κατάστασης με τον ιό, εδώ δεν ξέρουμε αν θα μπούμε εμείς μέσα σε λίγο. Λένε ότι μπορεί να μην παίξουμε. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Αυτό είναι λυπηρό, αλλά απ' την άλλη προέχει υγεία. Αν περάσει και να ξανάρθει ο κόσμος πάλι στο γήπεδο, θα το ευχαριστούμαστε όλοι μαζί. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, τι να περιμένουν οι φιλάθλοι της Πέρα Κλουπ από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Ανάλογες εμφανίσεις και ανάλογα αποτελέσματα με αυτό της πρεμιέρας? Από την ομάδα να περιμένω, εντάξει, γιατί εγώ είμαι κομμάτι της ομάδας, όπως είναι και τα υπόλοιπα παιδιά. Εμείς θα προσπαθούμε να το ευχαριστιόμαστε από εκεί και πέρα. Το να το περάσουμε και στον κόσμο το δικό μας και στον αντιπάλων, θα ήταν πολύ ευχάριστο να γίνει. Δεν γίνεται κάθε Κυριακή, σίγουρα, δεν είμαστε ρομπότ. Άλλες φορές είμαστε καλοί, άλλες όχι. Υγεία να έχουμε και όλα θα έρθουν. Ωραία. Δημήτρη, θέλουμε να πάρουμε συνέντευξη από έναν ακόμη παίκτη. Εσύ είσαι ο αρχηγός Πέρα Κλουπ. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης στον αγώνα με τον Άγιο Θωμά? Κατά την ταπεινή μου. Βέβαια, κατά τη δική σου γνώμη. Τη δική μου γνώμη. Ήτανε δύο, πιστεύω. Ήταν ο Γιάννης Μηνιωτάκης και ο Νίκος Πολίδης. Αυτοί οι δύο. Τώρα διαλέξτε εσείς. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σου ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία. Πάντα επιτυχίες στην Πέρα Κλουπ. Και μακάρι να μην έχουμε διακοπές στο πρωτάθλημα. Βασικά να συνεχίσει το πρωτάθλημα, να παίζουμε. Αυτό είναι, αυτό θέλουμε όλοι, να παίζουμε.
Γιατί άμα διακοπεί πάλι το πρωτάθλημα, εντάξει, δεν είναι καλό και δεν θα το ευχαριστιόμαστε. Σπίτι, τι να κάνουμε κλειδωμένοι. Ωραία, να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά, υγεία.